Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ακόμη προσπάθεια με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Κύριο Κωνσταντινίδη. Ναι. Για να δούμε. Πείτε μας όσο πιο γρήγορα μπορείτε για να μην ξανά έχουμε διακοπή. Πώς είναι η κατάσταση στο μακροχώρι? Τα περισσότερα σπίτια, αλλά πολύ άλλο λίγο έχουν ζημιά. Ναι. Εσωτερικά μέσα. Και όπως είναι το δικό μου, φοβάμαι να ανέβω πάνω. Φοβάστε να μπείτε στο σπίτι σας κι εσείς, κύριε Κωνσταντινίδη? Ναι, ναι, πάνω. Ναι. Έχει ρογμές, τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχει ρογμές, έχουν ανοίξει τείχη, έχουν πέσει σουβάδες. Ναι. Άλλα λιγότερα, άλλα περισσότερα, γύρω στα 25-28 σπίτια είναι. 28 σπίτια στο μακροχώρι. Ναι, ναι, ναι. Σε λίγο, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται εκεί η κυρία Τελιγιορίδου για να δει από κοντά την κατάσταση. Ναι, ναι, μόλις ήρθε, μόλις ήρθε. Μόλις έφτασε και η κυρία Τελιγιορίδου. Ναι. Τι ζητάτε τώρα και σαν πρόεδρος, κύριε Κωνσταντινίδη? Μου είπαν να κάνω μια κατάσταση, ναι, τα σπίτια ποια είναι, ναι, να ανέβει μια επιτροπή, να τα δούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε, εγώ φοβάμαι να πούμε. Μισό λεπτάκι, 25 σπίτια λοιπόν σήμερα στο μακροχώρι, πού μένουν οι κάτοικοι από χθες? Εγώ μένω όλοι μαζί στην κουζίνα κάτω. Α, δηλαδή σε κάποια βοηθητικά κτίσματα, ναι, του, ναι, ναι, του χώρου σας εκεί. Ναι, ναι, το ναι, ίδιο ναι, και οι υπόλοιποι κάτοικοι, δηλαδή φοβούνται να μπουν μέσα? Ναι, 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 ναι. Και κοιμούνται ή σε φίλους ή σε συγγενείς ή... Όχι, σε φίλους, το ίδιο σπίτι αλλά κάτω, γιατί τα περιόλα είναι πάνω όροφος πειραγμένα. Είναι παλιά σπίτια, κύριε Κωνσταντινίδη? Ναι, ναι. Είναι παλιά. Α, αυτά είναι πλήθυνα, είναι 80-70 χρονών. Και νομίζω και ο Μελάς έχει αντίστοιχο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εκείνοι έχουν περισσότερο, γιατί είναι πιο κοντά στο κύμα εκείνη. Οπότε και στον Μελά λοιπόν έχουμε επίσης σοβαρά προβλήματα με σπίτια, κυρίως πιο παλιά σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Ζητάτε και κάποια αποζημίωση ίσως για να τα επιδιορθώσετε? Με σίγουρα, γιατί θα χρειαστούν κάποιες σουβάδες, ζημιές, τείχοι θα γκρεμίσουν. Ναι. Πέσανε καπνοδόχοι, χτες ο κόσμος μέσα στη βροχή έκανε να μην γεμίσουν νερό. Ναι, άλλο ναι, έπεσε γιατί μας έπιασε ένα 4-3 η ώρα. Ναι. Πάλι. Α, πάλι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νιώσατε και πάλι, εσείς το νιώθετε περισσότερο το σεισμό, γιατί επαναλαμβάνω είναι πιο κοντά στο επίκεντρο, ναι, ναι, έτσι, να το ξέρετε, ναι, 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 νομίζω το ξέρουμε όλοι. Πόσοι μένουν σήμερα στο μακροχώρι, πόσοι κάτοικοι είναι? Γύρω στα 100 άτομα. Γύρω στα 100 όλοι άτομα. Είναι κυρίως μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, έτσι? Σίγουρα, το 70% μεγάλης ηλικίας. Φοβούνται λοιπόν όλοι, μη τυχόν πραγματικά έχουμε τα χειρότερα. Ναι, αυτό ο χθεσινός, ειδικά αν ήταν από κοντά, από εδώ μεριά όπως θα είχαμε και άλλες ζημιές. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι επειδή έχετε ήδη ρογμές σε 25 τουλάχιστον σπίτια στο μακροχώρι, αν έχουμε ένα νέο δυνατό σεισμό, ίσως κάποια από αυτά να μην αντέξουν, να έχουμε σίγουρα χειρότερα, ναι, δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Να έχουμε και χειρότερα, μάλιστα. Εσείς πότε θα δώσετε αυτή την κατάσταση των 25 σπιτιών στον Δήμο? Πού ακριβώς θα τα παραδώσετε αυτά τα στοιχεία? Στην πολιτική προστασία. Περιμένω να μου, εγώ την έχω ετοιμάσει, μου είπανε. Στην πολιτική και προστασία. Και μόλις μου δώσουν εντολή να την κατεβάσω κάτω για να έρθουν να δούνε. Για να δει κλιμάκιο μηχανικών πια και να ελέγξει σπίτι-σπίτι, ναι, τι θα γίνει εκεί. Ναι, βέβαια, ναι, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί τώρα έχετε και χιόνι. Έχουμε γύρω 15 πόντου χιόνι και ρίχνει. Και αυτό επιβαρύνει και το σπίτι το ίδιο, γιατί όλο αυτό το βάρος είναι σίγουρα πάνω στη σκεπή του. Αλλά ναι, ναι, και δυσκολεύει και εσάς, γιατί άλλο είναι να υπάρχει ένας καλύτερος καιρός και άλλο με 15 πόντους χιόνι και συνεχίζει να ρίχνει, μήπως? Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζει και να χιονίζει αυτή την ώρα. Έχουμε πρόβλημα με το νερό. Είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος εδώ υπεύθυνος για τα νερά. Με το νερό, τι έπαθε το νερό? Και το νερό πρόβλημα. Έχει θολώσει, όπως πήγανε χτες και είδανε τα παιδιά, από την πηγή. Έχει τώρα... να κάνει κάτι με το σεισμό, ίσως? Ναι, 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 ναι. Έχει θολώσει η πηγή. Α, αυτό είναι επιπλέον πρόβλημα λοιπόν του σεισμού για σας. Ναι, ναι. Και πίνουμε εμφιαλωμένο. Αγοράζει ο κόσμος εμφιαλωμένα και πίνει. Ίσως να ακούσει ο Δήμος και να στείλει στο μακροχώρι εμφιαλωμένα νερά, γιατί όπως εκτιμάται, μετά το σεισμό κάτι διαταράχθηκε στις πηγές και το νερό θόλωσε. Και δεν μπορείτε, ναι, να, ναι, πιείτε, ναι, ούτε νερό τώρα. Όχι, όχι. Μας είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος να μην πίνουμε 2-3 μέρες για να δούμε τι θα γίνει. Από αυτή την πηγή παίρνει μόνο το μακροχώρι και κάποιος άλλος? Ναι, όχι, όχι. Μόνο το, μόνο μακροχώρι λοιπόν. Ναι. Οπότε μόνο εμφιαλωμένα νερά, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, αυτή την ώρα και στο συγκεκριμένο χωριό. Έχει κάποιο, ναι, πρόβλημα αντίστοιχο και ο Μελάς, έχετε ενημερωθεί καθόλου ή όχι? Όχι, όχι, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Στο Μελά είναι μάλλον κανονικά τα πράγματα. Ίσως πάμε και στον Μελά σε λίγο, γιατί και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, ναι.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Εσείς ολοκληρώνετε την κατάσταση αυτή, τη δίνετε στην πολιτική προστασία. Φοβάστε να μπείτε στα σπίτια σας. Ναι, ανέβηκε χθες ο κύριος Λίτσκας. Ναι. Είδε μερικά σπίτια. Ναι. Και περιμένουμε τώρα εντολή να κατεβάσω την κατάσταση. Την κατάσταση. Ωραία. Ελπίζω όλα να γίνουν πολύ γρήγορα. Ελπίζουμε γιατί μόνο για τη Φλόρινα λένε, για Καστοριά δεν λένε τίποτα. Αυτό είναι το δυστύχημα, κύριε Κωνσταντινίδη. Ναι. Γιατί εντάξει, η Φλόρινα θα ενδιαφερθεί φυσικά για την Φλόρινα, αλλά εμείς εδώ στο νομό Καστοριάς πρέπει να ενδιαφερθούμε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, ακριβώς. Ακόμη και στην Καστοριά, κύριε Κωνσταντινίδη, που δεν πάθαμε κάτι, ας πούμε, μπορεί να σου λέει εντάξει, αφού δεν πάθαμε εμείς, δεν έπαθε καθένας. Δεν είναι έτσι. Ακούτε τους ανθρώπους που έχουν πάθει. Αν ήμασταν 1.000 και 2.000 κάτοικοι, θα ενδιαφερθόντουσαν περισσότερο. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Τώρα, επειδή είμαστε 200-250 άτομα. Και αυτό είναι πολύ κρίμα. Και γι' αυτό είμαστε, ναι, και γι' αυτό είμαστε εκεί και σήμερα μαζί σας και θα είμαστε και τις επόμενες μέρες, κύριε Κωνσταντινίδη, για ό,τι χρειαστείτε και για ό,τι βοήθεια, να τα πούμε λοιπόν και ραδιοφωνικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα και πολύ. Θα τα πούμε ίσως και αύριο με όποια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, χθες πήγε ο κύριος Λίτσκας από πλευράς του Δήμου. Σήμερα πάει εκεί η κυρία, είναι αυτή την ώρα η κυρία Τελιγιώρη, ναι, για ναι, να εδώ, δει ναι, κοντά ναι. την κατάσταση και βλέπουμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε. Στο νομό Καστοριάς αυτοί οι άνθρωποι, οι 100 κάτοικοι του Μακροχωρίου και άλλοι τόσοι του Μελά, να έχουν αυτό που τους αξίζει και τους πρέπει, δηλαδή την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων μας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Ήταν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μακροχωρίου, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.